Λοιπόν, Δέσποινα Βλεπάκη θα έρθει εδώ μαζί μας για αυτή τη συγκλονιστική ιστορία με το κορίτσι που χάθηκε στη Θεσσαλονίκη, ναι, και τη δύναμη ψυχής που βρήκαν οι γονείς της και έκαναν αυτό το πλάσμα που χάθηκε τόσο... Ένας άγγελος. Και τη δύναμη ψυχής που βρήκαν οι γονείς της για να δωρήσουν το έργο ανάτησης. Πραγματικά θέλει μεγαλείο ψυχής η απόφαση αυτή των γονιών της. Αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν δωρεάν οργάνων και πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό την ώρα που είμαστε παιδιά στην τελευταία θέση στην Ευρώπη στη δωρεάν οργάνων. Είναι 1.350 ασθενείς που περιμένουν ένα μόσχευμα, μα από αυτούς οι 1.200 περιμένουν νεφρό. Είναι περίπου 8,8 χρόνια που περιμένουμε εδώ στην Ελλάδα σε λίστες αναμονής και έχουμε μόνο 4,5 δότες ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Είμαστε και στις 10 τελευταίες χώρες του κόσμου σε αυτό ακριβώς, στη μεταμόσχευση οργάνων. Τελικά είπαν το μεγάλο ναι. Οι γονείς της κοπέλας και θα δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σε ανθρώπους. Όπως μαθαίνουμε, το ΥΠΑΡ θα πάει στο Ιπποκράτειο, ενδεχομένως και τα δύο νεφρά. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία αυτή με το μόσχευμα, αν μπορεί και αν είναι συμβατό. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι πιθανόν. Η καρδιά στο Ωνάσιο και η κερατοειδής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μια σπουδαία συγκλονιστική κίνηση αυτών των ανθρώπων μέσα στον πόνο για τον αδόκητο χαμό του παιδιού τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε η μητέρα. Ήρθαμε να κάνουμε Συλληπιτήρια να πούμε, δεν έχει να πεις πολλά πράγματα. Και συγχαρητήρια για αυτή τη γενιά. Μπράβο για αυτό που πράγματι. Πάμε τώρα όλοι μαζί να βρούμε τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Γεια σας κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι και ένα μήνυμα προς όλους μας αυτό που έκαναν οι γονείς της κοπέλας. Σίγουρα, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Ψυχής, θάρρος, δύναμης μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους να συνενέσουν στη δωρεά των οργάνων και να δώσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας που πιθανότατα σύντομα θα είχαν. Σε ποιο σημείο βρίσκεται, κύριε Παπαθεοδωρή, η διαδικασία αυτή την ώρα με τις μεταμοσχεύσεις και τα όργανα που κατάφεραν να διασωθούν? Αυτή την ώρα λογικά γίνονται οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς και ύπατος και είναι πολύ κοντά στο να ξεκινήσουν και οι μεταμοσχεύσεις των νεφρών. Μάλιστα. Είναι μια κίνηση ζωής και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι στη χώρα δεν έχει επικοινωνηθεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή δεν βλέπουμε να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Γίνονται κινήσεις, όχι μεγάλες σε αριθμό, δεν παίρνουν παραελάχιστες τα φώτα της δημοσιότητος, γιατί... Και ευτυχώς που δεν παίρνουν τα φώτα της δημοσιότητας οι περισσότερες, γιατί θα ήταν τραγικές ιστορίες αυτές που δημοσιοποιούνται. Πρόεδρε, να ρωτήσουμε κάτι. Η διαδικασία πώς γίνεται, αν αποφασίσει κάποιος να γίνει δωρητής, μετά ελέγχεται με εξετάσεις, βρίσκεται ο συμβατός λήπτης? Πρώτον, όποιος αποφασίσει και είναι υπέρ της δωρεάς οργάνων, πρέπει να κάνει μια δήλωση είτε στο site του ΕΟΜ είτε σε ένα ΚΕΠ. Και αυτόματα μπαίνει στη λίστα των δωρητών και βέβαια το ίδιο μπορεί να κάνει και όποιος κατηγορηματικά δεν θέλει να γίνει δωρητής, να είναι αρνητής στη δωρεά οργάνων. Τι πρέπει να γίνει? Από εκεί και πέρα... Για να κινητοποιηθούν ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που θα κάνει δήλωση θα γίνει και δωρητής. Γιατί για να γίνεις δωρητής, να έχεις πιθανότητα να γίνεις δωρητής, πρέπει να φύγεις από τη ζωή με συγκεκριμένο τύπο θάνατο, που είναι η μειοψηφία των θανάτων. Άρα και να είσαι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να μπορεί να συντηρηθούν τα όργανά σου και να μην καταστραφούν ενώ έχεις πεθάνει. Άρα χρειάζονται αρκετές προϋποθέσεις. Άρα το ότι δηλώνεις να γίνεις δωρητής, δεν σημαίνει ότι θα γίνεις και δωρητής. Μάλιστα. Κύριε Παπαθεοδωρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.